πρέπει η κυρία να κοιτήσει, να γνωρίσει τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ήθελα να συνειδηθούμε ποια μέρα να καταθέσουν όλα όσο γνωρίζουν το γενικό της σύζυγο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχω ακούσει τις απόψεις τις οποίες εκφράζει ο εκλεκτός συναδελφός μου που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Πράσπου. Και επειδή η οικογένεια γνωρίζει πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία ανατρέπουν όλα αυτά τα παρόντα προώπου του εγκλήματος, ήδη όμως και οι επιστημονικές διαπιστώσεις έχουν ψαφινίσει εντελώς το τοπίο όσον αφορά το έγκλημα, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα και επειδή δεν το έχω ίδιος διαπιστώσει αλλά ως πληροφορία το έχω πληροφορηθεί, ότι δηλαδή ο δράστης είχε προετοιμάσει το έγκλημα αυτό, γιατί από επιστημονικά ευρήματα οι Λάκοι είχαν ανοιχθεί 2 μέρες πριν. Που σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ένα στιγερό έγκλημα, το οποίο δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά του απρόπτου εγκλήματος. Όχι ότι αυτό θα σημαίνει κάτι περισσότερο. Αυτή είναι μία πλευρά και θα βοηθήσουμε την κυρία ανακριτή και τη δικαιοσύνη να, όταν η υπόθεση θα είναι στο ακροατήριο, να μην έχει καμία απορία. Γιατί οι άνθρωποι που έζησαν το τι προηγήθη είναι η οικογένεια του θυμού. Γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες. Το δεύτερο το οποίο όμως θέλω να δηλώσω, γιατί γίνεται μια ανθρωποφαγία τελευταία και με ενοχλεί ιδιαίτερα, και γι' αυτό το λόγο έχω σαφή εντολή από την κυρία Γρεκού, είναι αυτό που συμβαίνει με το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος, της εξαίματος οικογένειας. Δηλαδή. Και από τοποθετήσεις ακόμη και δικηγόρων. Τις κατηγορίες που τις είχαν επισυνάψει και αφήσανε υπονοούμενα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ευτυχώς η δικαιοσύνη και η αστυνομία, και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την αστυνομία για την υπομονή της, γιατί αν η αστυνομία δεν είχε υπομονή, η κυρία Γρεκού σήμερα θα ήταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία του σύζυγου της, όπως είχε γίνει και με άλλες περιπτώσεις που τα θύματα είναι εξαφανισμένα και δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Η αστυνομία έκανε εκπληκτική δουλειά. Η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη. Και ευτυχώς που η αστυνομία δεν άκουσε ούτε αυτούς τους δημιουργούς αυτών των εκπομπών, ούτε αυτούς τους αστυνομικούς που εμφανίζονται για αυτές τις εκπομπές, ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας, ούτε δικηγόρους και δυστυχώς και πονεμένους ανθρώπους αδελφούς του θέματος, οι οποίοι ουσιαστικά καθοδηγούσαν τη δικαιοσύνη στο να στραφεί εναντίον της εντολής. Αυτό όμως που γίνεται τώρα, ενώ έχει διευκρινιστεί κάθε λεπτομέρεια, ενώ έχει διευκρινιστεί πώς έχει γίνει αυτό το έγκλημα, ποιος το έχει κάνει, και να μην βγαίνει ένας και να πει συγγνώμη, ένα ζεστό, ειλικρινές συγγνώμη προς την κυρία Γρεκού και τα παιδιά της, οι οποίοι επί 2 χρόνια ήταν μαρτύροι, καταστράφηκαν οικονομικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιούσαν τις συναλλαγές με αυτούς εξαφανίστηκαν. Οι άνθρωποι που προμήθευαν τις πρώτες ύλες για να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν σαν δουλειά επιβίωσης, εξαφανίστηκαν κι αυτοί και ειρνούνται να τους συνεργαστούν μαζί τους. Οι άνθρωποι του κοινωνικού του περιβάλλοντος τους έβλεπε με τέτοιο τρόπο σαν η κυρία Γρεκού να έχει διαπράξει αυτό το έγκλημα, και αυτά είναι τα παιδιά της δολοφόνου του συζύγου της.